Απόλυτα επιτυχημένη κρίνεται από κυβερνητικής πλευράς η επίσημη επίσκεψη του Πρόεδρου Αναστασιάδη στη Βουλγαρία, ειδικότερα δε στον τομέα της ενεργειακής συνεργασίας. Η ανάγκη σύναψης συνεργασιών με στόχο την διάνοιξη νέων οδών εξαγωγής φυσικού αερίου στην Ευρώπη από τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου και ο κομβικός ρόλος Κύπρου και Βουλγαρίας σε αυτή την προσπάθεια κυριάρχησαν στις επίσημες επαφές του Πρόεδρου Αναστασιάδη και της Κυπριακής Αντιπροσωπείας το τελευταίο διήμερο στη Σόφια. Χαρακτηριστικά τα όσα ανέφερε το πρωί στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο επιχειρηματικό φόρουμ που διοργάνωσαν τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια Κύπρου και Βουλγαρίας. In the important field of energy. There is significant potential for enhancing our relationship, the signing of the memorandum of understanding in the field of energy paves the way to closer cooperation. The memorandum also provides a framework in which to accommodate and further our cooperation in the renewable energy sector, a sector which holds great potential for investment and growth. Το φόρουμ χαιρέτησε επίσης ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρόσαν Πλευνιέλιεφ. Τον ρόλο της Βουλγαρίας για διάνοιξη ενεργειακού διαδρόμου από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη υπογράμμισε και ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης. Κάναμε σήμερα κάποιες προκαταρκτικές συζητήσεις. Ακούσαμε για παράδειγμα για τον αγωγό φυσικού αερίου που θα διασυνδέει την Αλεξανδρούπολη με τη Βουλγαρία. Κάτι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερο. Την ενίσχυση και εμβάθυνση των σχέσεων Κυπριακής Δημοκρατίας και Βουλγαρίας επεσήμανε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης. Που ναι μεν παραδοσιακά είναι άριστες, αλλά εξελίξεις σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο καθιστούν αναγκαία και αυτό ήταν το κύριο συμπέρασμα από τις συναντήσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, τη διεύρυνση των τομέων συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ολοκλήρωσε την επίσημη επίσκεψή του με συνάντηση με τον Πατριάρχη της Βουλγαρίας Νεόφυτο και το απόγευμα αναχώρησε για την Αθήνα. Αύριο θα ανακηρυχθεί σε επίτιμο διδάκτορα νομικής επιστήμης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.